χώρα μας αν παρασχεθεί βοήθεια στο Ισραήλ. Πάμε αμέσως στο συνεργάτη μας, Γαβρίλ Χαρίτο, για να μας ενημερώσει. Γαβρίλ. Χαίρετε. Πριν από μία ώρα ο Χασάν Νασράλα σε ομιλία του προς το λιβανικό λαό δήλωσε ότι εάν η Κύπρος θα προσφέρει τις αεροπορικές βάσεις και τις στρατιωτικές της βάσεις για να βοηθήσει το Ισραήλ σε επίθεση του Ισραήλ κατά του Λιβάνου και κατά της οργάνωσής του, τότε η Κύπρος θα αποτελεί στόχο της οργάνωσης. Παράλληλα, αναφερόμενο στο χθεσινό βίντεο, είπε ότι με τους στόχους που είχε παρουσιάσει, τους πιθανούς που η οργάνωσή του είναι έτοιμη να βάλει στη Χάιφα και στο Βόρειο Ισραήλ, είπε ότι υπάρχουν και άλλες βιντεοσκοπήσεις από άλλους στόχους στο Ισραήλ και προειδοποίησε ότι η οργάνωσή του έχει έως και 130.000 μαχητές και δεν αποκλείεται το σενάριο να εισβάλλει στην Γαλιλαία σε χερσαία επιχείρηση. Παράλληλα, από χθες αυτό που κυκλοφορεί στο Ισραηλινό διαδίκτυο και δεν έχει διαψευστεί από την Ισραηλινή κυβέρνηση και από το στρατό είναι ότι το Ισραήλ έχει δώσει ένα τελεσίγραφο στην οργάνωση τη Λιβανική έως τις 24 του μηνός, δηλαδή έως τη Δευτέρα που μας έρχεται, να αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο και να αποσυρθεί οικειοθελώς πιο βορείως του ποταμού Λιτάνη. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ισραήλ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εισβάλλει στο Λίβανο. Το τελεσίγραφο αυτό φέρεται να είχε μεταφερθεί από τον Άμος Χόχστεϊν χθες, ερχόμενος από το Τελαβίβ στην Βηρυτό και από τη Βηρυτό επέστρεψε αυθημερών χθες το βράδυ στο Τελαβίβ για να δώσει την λιβανική απάντηση που δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το περιεχόμενό της. Και το CNN μετέδωσε πριν από λίγο ότι το αεροπλανοφόρο Gerald Ford έχει ξεκινήσει και θα φτάσει στα ανοιχτά της Χάιφα εντός των επομένων ημερών. Ευχαριστώ, Γαβρίλη. Σε χαιρετώ. Σε γρήγορο